Επιτυχία με βρήκε αργά εμένα. Είχα περάσει κανάλια πολλά και χαντάκια πολλά και δυσκολίες πολλές. Όταν με βρήκε η επιτυχία, είχα οριμάσει πια και δεν κουνήθηκε το μυαλό μου. Πετραδάκι, πετραδάκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος δεν είναι πια εδώ. Σε ηλικία 89 χρόνων, το παντοτινό παιδί του λαού έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Εγώ ξεκίνησα με ένα παπούτσι από μια φτωχογειτονιά. Χωματόδρομη ήταν στη γειτονιά μου. Η μάνα μου δούλευε στη φάμπρικα. Η μητριά μου ήταν παραδουλεύτρα. Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης, μπαλωματής τσαγκάρης. Η Κρήτη TV είχε την ευτυχία να φιλοξενήσει στην εκπομπή Αντιθέσει τον Νίκο Ξανθόπουλο. Λίγες ώρες πριν ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο ίδιος μαζί με συντελεστές της εκπομπής και στελέχη της Κρήτη TV είχαν διασκεδάσει παίρνοντας αξέχαστες στιγμές. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι μια μεγάλη μέρα για μένα. Γεννημένος στη Νέα Ιωνία της Αθήνας στις 14 Μαρτίου του 1934, παιδί ποντίων προσφύγων, ο Νίκος Ξανθόπουλος μεγάλωσε στη φτώχεια και τις στερήσεις. Αναγκάστηκε να δουλέψει από μικρό παιδί για να ζήσει την οικογένειά του. Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει στη ζωή του, τα βήματά του τον οδήγησαν στα σκαλιά του Εθνικού Θεάτρου. Και το παραμύθι ξεκίνησε. Περιφρόνα με γλυκιά μου, γέλα με τον έρωτά μου, στην καρδιά μου μίσος δεν κρατώ. Η πρώτη του ρόλη ήταν στο θέατρο, αλλά γρήγορα ο κινηματογράφος τον κέρδισε. Πρωταγωνίστησε σε δραματικούς πανταρόλους σε μια σειρά από ταινίες. Αγάπησα και πόνεσα, είναι μεγάλος ο καημός, ο ζητιάνος μιας αγάπης, απόκληρη της κοινωνίας, καρδιά μου πάψε να πονάς, με πόνο και με δάκρυα, η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου, ο κατατρεγμένος. Υπάρχει και ένα κομμάτι του κόσμου που πιστεύει ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος γεννήθηκε για τον κινηματογράφο και ακολούθησε το τραγούδι. Ξεκίνησε με τον θέατρο. Νομίζανε ότι με πήρανε από το διπλανό γιαπί και με βάλανε και κάνω τον εργάτη. Και έτσι, μέσα από τις ταινίες του, ο Νίκος Ξανθόπουλος έγινε συνώνυμο της αδικίας και του πόνου, του κατατρεγμού, αλλά και της αγνότητας, της αντριοσύνης, της δύναμης και τελικά της λύτρωσης, αφού ως πρωταγωνιστής πάντα στο τέλος κατάφερε να βγει στο φως. Κουβαλούσα μαζί μου όλα αυτά τα φαρμάκια και όλα αυτά τα προβλήματα και όλη αυτή την αγωνία και όλη αυτή τη φτώχεια που κουβαλούσαν οι πρόσφυγες μέχρι να καταφέρουν να εγκατασταθούν κάπου, να ριζώσουν κάπου, αδικημένοι, βασανισμένοι. Κι αν ως ηθοποιός ξεχώρισε, ως ερμηνευτής γνώρισε την αποθέωση. Δεν θέλω άλλες προκοπές. Γράφοντας το βιβλίο διεπίστωσα ότι η θητεία μου στο θέατρο και στον κινηματογράφο σε σχέση με τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ μικρή, γιατί για το θέατρο και τον κινηματογράφο δεν έκανα παραπάνω από 15 χρόνια. Τα υπόλοιπα καμιά 25 χρόνια είναι τα χρόνια του τραγουδιού. Δώσε την καρδιά σου σ' όποιον αγαπάς. Με τις ερμηνείες του έκανε τους απανταχού Έλληνες να δακρύζουν και στις συναυλίες του γίνονταν πάντα το αδιαχώρητο. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Ακούω πράγματα, μου λένε λόγια που λιώνουν τα μέσα μου. Να σου λέει ο άλλος, εγώ σκαρφάλωνα στην Μπουργιά για να σε βλέπω. Δεν είχα λεφτά να πληρώσω να μπω στο σινεμά και στο καλοκαιρινό ανέβαινα στην Μπουργιά και έβλεπα το έργο. Έβλεπα το έργο. Και επειδή σε έβλεπα που δεινοπαθούσες στο έργο μέσα και αγωνιζόσουν για να πετύχεις και στο τέλος τα κατάφερνες, ορκιζόμουν ότι θα καταφέρω κι εγώ στη ζωή μου να πετύχω. Τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Ξανθόπουλος είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ένα κτήμα στην Ανατολική Αττική. Πάντα μου αρκούσαν τα λίγα. Είχα ξεκινήσει από το τίποτα και έλεγα ως εδώ αρκετά. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Για σχεδόν ένα μήνα νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ύστερα έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης, ωστόσο η καρδιά του δεν άντεξε και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω του παράλληλα και μια ιστορία μοναδική. Εγώ για τον εαυτό μου δεν ζητάω τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Είμαι ολιγαρκής. Περνάω όπως να είναι. Αν λαχταρώ κάτι είναι για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Δεν πεφήμισα, δεν ευχήθηκα, δεν παρακάλεσα παρά μόνο για αυτά. Δεν θέλω τίποτα στη ζωή μου. Η χαρά μου, η ευτυχία μου, τα καμάρια μου είναι αυτά.
και ο πλούτος μου, ο τεράστιος πλούτος που λένε.